6 και 30. Εντάξει. Πάλιντα. Το βάλα. Με πήραν από εκεί να το ψήξαμε. Γεια. Αχ, Παναγία. Έχεις και φωνή. Ναι. Φωνή μαζί τώρα. Πάντως καλά είναι να συζητάμε εδώ οτιδήποτε άλλο, να μην συζητάμε εδώ οτιδήποτε άλλο εκτός από για το χώρο, να μην είναι μόνο η θέση. Όχι, εγώ είπα το εξής. Λέει η κύριε Κάιτε, ναι, αλλά ο κύριος Αντάρμου είναι θεολόγος. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνει. Πολλά έτσι. Γεια σου. Να αρχίσουμε, δεν πειράζει. Θα έχουμε διάλεγμα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, πάρα, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής οδηγός, ελθέ και σκήνωσε ημί, εκαθάρισε εμάς από πάση κυρίως και σώσε με τεθές του δάσημός. Αμήν. Μετά σου. Ένα από τα πιο σημαντικά που μας προσφέρει η Εκκλησία ή η Ορθοδοξία, το ίδιο πράγμα είναι, είναι αυτό που πάρα πολύ λίγο ή ελάχιστα έως καθόλου απασχολεί εμάς που λεγόμαστε χριστιανοί. Και αυτό που δεν μας απασχολεί, που είναι κοιμήλιο, άγιο κοιμήλιο, που το σέβεται όχι μόνο η γη, αλλά και ο ουρανός, είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι. Αν ρωτήσουμε κάποιον πώς σε λένε, θα μας απαντήσει με το όνομα ενός Αγίου και πολύ πιθανόν να είναι από τους μεγαλύτερους Άγιους Εκκλησίας. Τι γνωρίζεις γύρω από τη ζωή του Αγίου που φέρνεις το όνομα, τότε θα το κλείσει το στόμα και θα πει «Δεν γνωρίζω τίποτα».
Και αυτό είναι μία μαρτυρία ότι ένα 99 και βάλε τις 100 των χριστιανών που είναι βαπτισμένοι αποδεικνύουν στην πράξη ότι αγνοούν τι έζησαν οι Άγιοι. Ζητάμε να έχουμε κάποιον δίπλα μας που να μας εξηγεί την Αγία Γραφή, γιατί άλλοι είναι αγράμματοι, άλλοι ξέρουν λίγα γράμματα, άλλοι μπορεί να είναι σπουδαγμένοι, αλλά να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή δεν είναι στο χέρι τους. Δεν είναι στο χέρι τους. Να έχουμε υπόψη μας ότι αναφέρεται σε ένα βιβλίο της Εκκλησίας, τον Άγιο Βαρσανούφιο, το εξής, ότι ένα χωρίο της Αγίας, στην Αγία Γραφή εννοούμε ένα πολύ μικρό κομματάκι, το πολύ πολύ να είναι μια σειρά, μελέτησε εκεί στον Άγιο Βαρσανούφιο κάποιος Άγιος και δεν μπορούσε να το κατανοήσει. Στάθηκε, λέγει, 3 ημέρες προσευχόμενος, και νύχτες προφανώς, προσευχόμενος για να του φανερώσει ο Θεός το περιεχόμενο του κομματιού του μικρού της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι ένα κομμάτι, μικρό κομματάκι από τη ζωή ενός Αγίου που είπα. Τι μας μαθαίνει ο Άγιος, τι έκανε για να καταλάβει την Αγία Γραφή. Πρακτικά, τι πρέπει να καταλάβουμε για να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή. Μιλάμε για 2 πράγματα που έχει η Εκκλησία, που είναι σαν στήλη, σαν κολόνες που τη στηρίζουν. 2 πράγματα. Το ένα είναι αυτά που μας άφησαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι προφήτες, δηλαδή η Αγία Γραφή, και το άλλο είναι η Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση είναι ό,τι έζησαν αυτοί που εφάρμοσαν την Αγία Γραφή και το παράδοσαν από στόμα σε στόμα και το έχουμε εμείς, Ιερά Παράδοση. Στην Αγία Ιερά Παράδοση ανήκουν και οι Άγιοι, και οι Άγιοι. Αν θεωρείτε προδομένη η Εκκλησία, προσέξτε, όχι από όλους απόλυτα, γιατί υπάρχει ένα πολύ μικρό κομμάτι που στέρεα στέκει εκεί που η Εκκλησία θέλει. Ένα πολύ μεγάλο βαπτισμένο έχει προδώσει στην πράξη την Εκκλησία. Γιατί μην λέτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, φωνάζει ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Μην λέτε είστε παιδιά του Αβραάμ. Τη στιγμή που δεν έχετε τα έργα του Αβραάμ. Από τα έργα φαίνεται εκείνος που υποστηρίζει και ζει κάτι. Δεν έχεις έργα, τελείωσε, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Το έργο σε μαθαίνει και θα πεις. Οι Άγιοι λοιπόν, οι Άγιοι έζησαν 100%
αυτό που είπε ο Κύριος. Αφού έσπηραν το σώμα τους, χύνοντας το αίμα τους και πότισαν έτσι τη γη, βάζοντας το σώμα μες στη γη, με το αίμα τους. Δεν γίνεται να μιλάμε για Χριστό και να μην γνωρίζουμε τα αδέρφια Του. Αδέρφια του Κυρίου είναι οι Άγιοι όλοι. Και μάλιστα αδέρφια που δεν υπάρχει κίνδυνος να χάσουν άπαξ διαπαντός το χαρακτηρισμό αυτό, ότι είναι αδέρφια του Κυρίου. Εμείς υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε, να μην σηκωθούμε, να μας αρπάξει, να μας κάνει βορά ο διάβολος και να πάψουμε να είμαστε αδέρφια του Κυρίου, να είμαστε αδέρφια του Κυρίου. Οι Άγιοι είναι άπαξ διαπαντός αδέρφια του Κυρίου. Δικαιωματικά δεν χάνουν αυτό που έχουν τώρα μαζί με τον Κύριο. Το έχουν αιώνια. Έχετε διαπιστώσει ότι έχουμε ασχοληθεί με βίους τέτοιους των Αγίων. Είναι προσανατολισμός οι Άγιοι. Είναι προβολέας που μας δίνει το δρόμο πέρα και την κορυφή που θα φτάσουμε. Μας λένε τώρα εκεί που είναι οι Άγιοι, είδατε πως φτάσαμε εμείς εκεί πάνω. Ούτε καν ή εμείς με το μυαλό μας είχαμε σκεφτεί ότι θα φτάσουμε εκεί πάνω. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει. Χάρη τη Θεού ημί ο ημί. Με τη χάρη του Θεού έφτασε εκεί πάνω. Όχι μονάχος. Λοιπόν, μην προδικάζετε βλέποντας εμάς να είμαστε στην αγκαλιά του Κυρίου και εσείς στη γη αγωνιζόμενοι. Μην προδικάζετε το τέλος, ότι δηλαδή δεν μπορείτε να μας φτάσετε. Αυτό είναι στο χέρι του Θεού, μπορεί ο Κύριος μέχρι να φτάσετε στο τέλος να δώσει ένα άλμα σε εσάς να φτάσετε το ληστή που μπήκε παραπέντε στο παράδεισο. Δεν είναι αυτό στο χέρι το δικό μας, είναι στο χέρι του Κυρίου. Αυτό μας το λένε οι Άγιοι. Μας λένε μην απελπιζόσαστε βλέποντας ότι είσαστε χαμηλά, πολύ χαμηλά. Αφού το καταλαβαίνετε, αυτό είναι ό,τι πρέπει να κάνετε. Να καταλαβαίνετε ότι είστε χαμηλά. Το ψηλά είναι στο χέρι του Κυρίου. Λοιπόν, αύριο η Εκκλησία γιορτάζει έναν Άγιο που φέρνει ένα όνομα πολύ ωραία, πολύ όμορφο, Πολύκαρπος. Εκείνος που παράγει πολύ καρπό. Συγγνώμη, δεν είναι σήμερα το πολύ καρπό. Το γιορτάζει η Εκκλησία μια μέρα πριν. Τη μεγάλη, μεγάλη Σαρακοστή βάζει μια μέρα πριν. Πόσο είχε ο μήνας σήμερα? 22. Εγώ διαβάζω εδώ, 23 Φεβρουαρίου, Αγίου Πολυκάρπου. Αύριο. Ναι, αλλά η Εκκλησία μια μέρα πριν, από το βράδυ αρχίζει. Σήμερα γιορτάζονται. Όχι, εγώ άκουγα σήμερα τα... Τη μεγάλη Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή γιορτάζει μια μέρα πριν τον Άγιο. Ωραία. Ναι. Συγγνώμη για την Όχι, καλά έκανες. Καλά έκανες. Δηλαδή, αν δεν ήταν μεγάλη Σαρακοστή, θα λέγαμε 23 του μηνός, Αγίου Πολυκάρπου. Οπότε ή αύριο ή σήμερα είμαστε μέσα στο πλαίσιο. Λοιπόν, μάστε. Φέρνει, επαναλαμβάνω, το όνομα του φανερώνει, πολύ παραγωγή καρπού. Πολύ καρπός. Λοιπόν, ήταν γιος μαρτύρων. Οι γονείς του πρόσφεραν θυσία, χύνοντας το αίμα τους στο Χριστό. Πρόσφεραν τον εαυτό τους θυσία στο Χριστό. Μαρτύρησαν. Και αυτός έμεινε μικρός χωρίς γονείς.
τον παρέλαβε μία κυρία, καλίστη στο όνομα, ενάρετη γυναίκα, που του πρόσφερε χριστιανική θάλπορη και αγωγή προφανώς, όπως ακριβώς θα έπρεπαν και οι δικοί του γονείς. Βρήκε ο Άγιος αυτό που έπρεπε να έχει ή πρέπει να έχει κάθε παιδί όταν είναι μικρό και ανατρέφεται. Όχι μόνον αγαθά, γιατί είχε πολλά υλικά αγαθά η γυναίκα, αλλά κυρίως βρήκε αυτό που οδηγεί στον ουρανό. Τη σοφία και τα ιερά γράμματα που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οποία γνώριζε η γυναίκα. Είχε πλούσια αμπάρια η γυναίκα, γεμάτα από τρόφιμα, από θέματα. Σαν μικρό παιδάκι, να πούμε 17-18 χρονών ο Άγιος, τα άνοιγε και τα έδινε στο κούστα της κυρίας, της ευγενικιάς, της αρχοντικιάς γυναίκας, της χριστιανής γυναίκας, τα έπαιρνε τα αγαθά, τα και τα μοίραζε. Άδειες οι αποθήκες. Την επόμενη μέρα τις έβρισκε η κυρία γεμάτες τις αποθήκες. Την επόμενη μέρα γεμάτες. Μην παραλογιζόμαστε. Μην παραλογιζόμαστε. Ακούμε, είχα κάποιον ένα Άγιο Γέροντα που του έλεγα δυσκολεύομαι να κάνω λαιμοσύνη και μου έλεγε «Βρε Κώστα, δώσε και θα στα δώσει ο Θεός». Δώσε και θα στα δώσει ο Θεός. Εδώ, όποιος και σήμερα κάποιος άλλος μου λέει όλα τα σκορπίζω, όλα την ίδια μέρα έρχονται. Αλλά βλέπετε αυτά. Δεν τα πιάνει το μυαλό μας. Υπάρχουν και σύγχρονα και σήμερα άγιοι που βιώνουν την άρτη της ελεημοσύνης, δίνουν αυτά που έχουν, μένουν ταπεί και μέχρι το βράδυ έχουν πάρει δίπλα. Για να το καταλάβουμε αυτό και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να περάσουμε πάνω από το έργο. Που έλεγεται, που λέει η ελεημοσύνη. Ο Άγιος Πολύκαρπος τα δίνε. Και μετά οι αποθήκες γεμάτες διπλασίους και τριπλασίους καρπούς. Γι' αυτό η κυρία που τον μεγάλωσε του αλλάζει το όνομα, τον λέγανε Παγκράτιο. Παγκράτιο. Του λέει τέρμα το Παγκράτιος, από εδώ και πέρα πολλούς καρπούς, Πολύκαρπος το όνομά σου. Πήρε το όνομα από την πράξη. Πήρε το όνομα από την πράξη. Από νεαρά ηλικία γνωρίστηκε με ένα μεγάλο κολόνα της Εκκλησίας Άγιο, τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Άγιο Βουκόλο και τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Τρεις Αγίους. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο πατέρας, τα άλλα είναι παιδιά του. Ο Άγιος Βουκόλος και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Λέγει μετάνδρος αθώου, αθώος εσύ. Όταν συναναστρέφεσαι με άνθρωπο που είναι αθώος, με κεφαλαία γράμματα, ή Άγιος, Άγιος θα είσαι. Εάν συναναστρέφεσαι με τα ανδρός κακού, διαστρέψει τούτο, θα πάθει διαστροφή, θα λέει το κακό καλό. Με τα ανδρός αθώου, αθώος εσύ, με τα κακού διαστρέψει ή με τα στρεβλού διαστρέψει, θα πάθει διαστροφή. Ο Άγιος Πολύκαρπος βρήκε την παρέα, την ακολουθούσε, τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, και ήταν κοινωνός, λέγει η βιογραφία του, κοινωνός των παθημάτων του Αγίου Ιωάννου. Τι σημαίνει αυτό? Τον ακολουθούσε τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή από πίσω, άκουγε τα κηρύγματα, διωγμούς περνούσε ο Άγιος Ιωάννης, διωγμούς και ο Άγιος Πολύκαρπος. Μαζί και αυτός, κοινωνός των παθημάτων του Αγίου. Ζούσε και αυτός
Έτσι. Έκανε λοιπόν περιοδίες με τον Άγιο και κάπου εξορίστηκε ο Άγιος Ιωάννης στην Πάτμο, έως εκεί φτάνουν τα βήματά του. Εν τω μεταξύ, στην Σμύρνη ήταν χειροτονημένος επίσκοπος ο Άγιος Βουκόλος, από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή χειροτονημένος, από τα χέρια του Αγίου Ιωάννου, ο Άγιος Βουκόλος, όπως τα ακούτε. Του εμπιστεύεται τον Άγιο Πολύκαρπο ο Άγιος Ιωάννης, μαζί τον παίρνει ως βοηθό στη Σμύρνη. Ο Άγιος Βουκόλος τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Πολύκαρπο, τον παίρνει ως βοηθό. Μέχρι που κατάλαβε ο Άγιος Βουκόλος ότι θα φύγει από τον κόσμο, θα τον καλέσει ο Κύριος, τον είχε ήδη χειροτονήσει πρεσβύτερο, τον καθιστά διάδοχό του στη Σμύρνη. Δηλαδή τον χειροτονεί Μητροπολίτη Σμύρνης, τον Άγιο Πολύκαρπο. Και σίγουρα ο Άγιος δεν έπαυσε να παράγει χριστιανικό έργο. Έργο Χριστού. Στην Αποκάλυψη μέσα, στο δεύτερο κεφάλαιο, από στίχο 10, είναι ο μόνος επίσκοπος, ο Άγιος Πολύκαρπος, που μνημονεύεται, βέβαια δεν αναφέρει το όνομά του, αλλά σε αυτόν αναφέρεται, λένε τα Ιερά Βιβλία, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον Άγιο Πολύκαρπο. Του γράφει μέσα, είδα τα έργα σου, κρατήσου καλά, του λέει, και γίνου πιστός άχρη θανάτου. Και να γίνεις πιστός, του γράφει στην Αποκάλυψη μέσα, δεύτερο κεφάλαιο, έβατο ή δέκατο στίχο, και μετά μιλάει για τον Άγιο Πολύκαρπο και λέει, να εσύ, λέει, σήκωσες βάρος να είσαι πιστός μέχρι να κινδυνεύσεις να θανατωθείς. Και στη συνέχεια του γράφει, δώσωση θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Το στεφάνι της ζωής. Με άλλα λόγια, στεφάνι ζωής είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αυτό και έγινε. Ο Άγιος αυτό που ζητούσε εν πνεύματι Αγίω ο Άγιος Ιωάννης μέσα από την Αποκάλυψη, αυτό που του ζητούσε, αυτό και έγινε. Δηλαδή αγωνίστηκε έως θανάτου για να λάβει το στεφάνι της ζωής. Ντυμένος με τη χάρη του Θεού, έκανε ο Άγιος μας Πολύκαρπος θαύματα. Όλοι οι Άγιοι κάνουν θαύματα και ο Άγιος το ίδιο. Μία πυρκαγιά που είχε επί ημέρες ταλαιπωρήσει την περιοχή, στάθηκε προσευχόμενος και την έσβησε. Ξηρασία που έδερνε την περιοχή για πολύ καιρό, ύψωσε τα χέρια του και άνοιξε ο ουρανός και έβρεξε και επετέλεσε θαύματα σαν εκείνα που ο Κύριος έδωσε εξουσία να κάνουν όλοι οι Άγιοι. Αρρώστους, παραλύτους και άλλα ποικίλα θαύματα τα οποία επετέλεσε ο Άγιος Πολύκαρπος. Το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι το ότι έβριζε την πυρκαγιά ή έφερε βροχή ή σήκωσε άρρωστα από το κρεβάτι, το σημαντικότερο απ' όλα, το πιο σημαντικό, που μας φαίνεται το πιο μηδαμινό εμάς, είναι ότι μετέστρεψε, άλλαξε πορεία σε ειδωλολάτρες. Από τα είδωλα τους έφερε στο χώρο του Χριστού και τους βάφτισε. Άλλωστε αυτή η περίοδος για την οποία μιλάμε τώρα είναι περίοδος που μόνο οι ειδωλολάτρες υπήρχαν και αναστήματα σαν τον Άγιο τους άλλαξαν την πορεία και γίνανε χριστιανοί.
οδηγήθηκε στη Ρώμη. Μόνος του δηλαδή, σαν επίσκοπος, πήγε στη Ρώμη, συνάντησε τον Πάπα της Ρώμης, της τότε εποχής, και συζήτησε, αλλά πριν φτάσει στη Ρώμη, κάποιο λάθος έκανα, διορθώνω. Στην εποχή την ίδια, είπαμε, ζούσε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ήταν μαθητής του Ιωάννου. Οδηγήθηκε ο Άγιος Ιγνάτιος από την Ανατολή, από την Αντιόχεια, για να μαρτυρήσει στην Ρώμη, ο Άγιος Ιγνάτιος. Και πέρασε από την Επισκοπή της Μύρνης. Του πρόσφερε φιλοξενία και συνέχισε την πορεία αλυσοδεμένος ο Άγιος Ιγνάτιος για τη Ρώμη. Όταν έφτασε, λέει, στη Τροάδα, ο Άγιος Ιγνάτιος γράφει μια επιστολή ευχαριστήρια γιατί τον φιλοξένησε τόσο όμορφα ο Άγιος Πολύκαρπος. Και λέγει εδώ το εξής, ότι είχε την ευτυχία να ασπαστεί ο Άγιος Ιγνάτιος τον Άγιο Πολύκαρπο, να τον ασπάστη για τελευταία φορά σαν επίσκοπο. Ο Άγιος Ιγνάτιος ανέθεσε και την δική του επισκοπή, αφού πήγε να μαρτυρήσει, να θυσιαστεί στον Άγιο Πολύκαρπο, να τη διοικήσει. Δύο επισκοπών, Μητροπολίτης ο Άγιος Πολύκαρπος. Τι λοιπόν γράφει σε μια ο Άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή του μέσα στον Άγιο Πολύκαρπο? Σε υπερτιμώ αφού αξιώθηκα να δω το άμωμο πρόσωπό σου. Άμωμο σημαίνει και εντελώς καθαρό, λαμπρό σαν τον ήλιο. Σε παρακαλώ στο όνομα της χάριτος που ντύθηκες να συνεχίζεις το δρόμο σου και να τους στηρίζεις όλους στην πίστη ώστε να σωθούν. Φύλατε, γράφει συνέχεια ο Άγιος Ιγνάτιος τον Άγιο Πολύκαρπο, φύλατε την τιμή του αξιώματός σου. Την τιμή πρώτα προσέχουμε τι λέει, όχι το αξίωμα. Να μην φυλάς το αξίωμα και τότε δεν είσαι επίσκοπος, αλλά φυλάς την τιμή του αξιώματος, το σεβασμό που ανήκει στο αξίωμα που έχεις, αυτό να το φυλάς με κάθε επιμέλεια σώματος και πνεύματος. Αν χρειαστεί και το σώμα σου να δώσεις για την τιμή του αξιώματος, τιμή αξιώματος σημαίνει τιμή Χριστού. Αυτό είναι, τίποτα άλλο παραπάνω. Φρόντιζε για την ενότητα, δηλαδή να είναι ενωμένοι οι πιστοί όλοι, να μην κάνει άλλος από εδώ και άλλος από εκεί, ώστε να σχίζεται ο άραφος και τόνας του Κυρίου μας, διότι τίποτε δεν υπάρχει ανώτερο από την ενότητα στην Εκκλησία μέσα. Βάσταζε τους πάντας, όπως ο Κύριος βαστάζει εσένα. Αφιερώσου σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, στο αδιαλείπτος προσεύχεστε, να υπομένεις με αγάπη τις ασθένειες σαν τέλειος αθλητής. Αυτή είναι η επιστολή του Αγίου Ιγνατίου, μέρος κομμάτι προς τον Άγιο Πολύκαρπο. Στην Τροάδα, σε αυτή τη χώρα που είναι στο πόντο δίπλα, η Τροάδα, από εκεί περνούσε ο Άγιος, επαναλαμβάνω, ο Άγιος Ιγνάτιος, για να πάει να θυσιαστεί. Εκεί τον υποδέχθηκαν οι χριστιανοί της πόλης. Σε αυτούς λοιπόν στέλνει επιστολή μετά ο Άγιος Πολύκαρπος και γράφει τα εξής: τα τιμήματα της αληθούς αγάπης, τα τιμήματα της αληθινής αγάπης, ονομάζει
τον Άγιο Ιγνάτιο και τους άλλους μαζί που ήταν δεμένοι με δεσμά και πηγαίνανε για το αμφιθέατρο της Ρώμης να πέσουν στα θηρία, τα ονομάζει τιμήματα. Αυτά που έχουν αξία με, όχι με χρήμα όμως, με άλλο είδους χρήμα, ουράνιο. Λέει τα τιμήματα της αληθινής αγάπης, τους οποίους ξεπροβοδίσατε αξίως, τους αλυσοδεμένους με αγιόπρεπα δεσμά, τα οποία αποτελούν διαδήματα, διάδημα είναι στεφάνια βασιλικά, εκείνων που είναι αληθινά διαλεγμένοι από τον Θεό και τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και στη συνέχεια γράφει «Η πίστη είναι η μητέρα πάντων ημών, ακολουθεί η ελπίδα και προπορεύεται η αγάπη προς τον Θεό». Η αγάπη τα νικάει όλα. Ο Άγιος Πολύκαρπος, συνεχίζουμε, είχε μεγάλη ακτινοβολία με την παρουσία του. Ήρθε η ώρα να συζητηθεί ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Πάσχα σήμερα το γιορτάζουμε από καθορισμένα πια, ορισμένη ημέρα, αλλά από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή το 325 μαζεύτηκαν όλοι οι επίσκοποι από την Οικουμένη τότε, την Οικουμενική Εκκλησία, στην Κωνσταντινούπολη, στη Νίκαια Κωνσταντινούπολη βέβαια, και πήραν απόφαση να μην για να γιορτάζεται κοινή ημέρα, μια ημέρα από όλη την Εκκλησία, το Πάσχα. Από τότε μέχρι σήμερα έτσι βαδίζει η Εκκλησία και δεν αλλάζει. Αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία του χρόνου, την τάδε μέρα, την άλλη μέρα, είναι κανονισμένα από τότε, από το 325 μετά Χριστόν, από τότε μέχρι σήμερα το Πάσχα το γιορτάζουν εκκλησίες την καθορισμένη ημέρα που γράφτηκε τότε. Πριν το 325 δεν γιορτάζονταν το Πάσχα την ίδια μέρα από όλες τις εκκλησίες. Στη Ρώμη άλλη μέρα, στην Ανατολή άλλη μέρα, άλλη εκκλησία άλλη μέρα. Διαφορετικό χρόνο. Για να μην υπάρχει αυτή η ακαταστασία, ας το πούμε έτσι, η αταξία, άλλη μέρα η μία, άλλη μέρα η άλλη, Πάσχα και άλλη μέρα η άλλη, ορίστηκε από την Οικουμενική Σύνοδο κοινή ημέρα εορτής του Πάσχα. Πήγε λοιπόν ο Άγιος να συζητήσει με τον Πάπα στη Ρώμη το θέμα αυτό. Και ο Πάπας όταν τον είδε, λέμε Πάπας, δεν εννοούμε Πάπα σαν το σημερινό, μη ξεγελιόμαστε, πρόκειται περί Αγίου της Εκκλησίας. Να μην ξεγελιόμαστε. Κάποια εποχή η Εκκλησία της Ρώμης είχε μεγάλη παραγωγή Αγίων. Μεγάλη παραγωγή Αγίων. Από το 1054 μετά Χριστόν και μετά δεν υπάρχει ούτε ένας Άγιος στην Καθολική Εκκλησία. Ούτε ένας. Δεν έχει να παρουσιάσει η Καθολική Εκκλησία έναν να πει αυτός είναι Άγιος, κάνει θαύματα. Ενώ η δική μας Εκκλησία μέχρι σύνα και σε αιώνας ζήσαμε όλοι μας τον Άγιο Παΐσιο, έκανε θαύματα ο Άγιος Παΐσιο. Τον Άγιο Πορφύριο που τον είχαμε δίπλα μας. Θαύματα. Στη Ρωσία το ίδιο. Υπάρχουν Άγιοι σήμερα που στη Ρώμη δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί η Ρώμη δεν στέκει ορθόδοξα και φρόνημα πάνω στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Λοιπόν, συζήτησε ο Άγιος με τον Πάπα το θέμα του Πάσχα. Συμφωνήσανε, όχι να γιορτάζουν μαζί, ότι έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνω εγώ, αλλά με αγάπη και ειρήνη. Τελείωσε το θέμα. Είπαμε, ορίστηκε μετά αυτό το πράγμα. Ορίστηκε μετά. Πότε θα γιορταστεί. Γυρνώντας πίσω τώρα ο Άγιος από τη Ρώμη, αφού συζήτησε και μάλιστα μπόρεσε να αντιμετωπίσει και αιρετικούς, ακόμα και ιδωλολάτρες να αλλάξει, τους κάνει χριστιανούς. Στη Ρώμη που πήγε. Στη Ρώμη. Γυρνώντας πίσω, ήδη ο διοικητής της επαρχίας στη Σμύρνη, που είχε το όνομα Στράτιος Κοδράτος, εξαπέλυσε διωγμό στην περιοχή και σε όλη τη δική του επικράτεια. Διωγμό εναντίον των χριστιανών. Αυτό σήμαινε ότι ή θυσιάζεται στα είδωλα ή ορκιζόσαστε το όνομα του αυτοκράτορα,
ή του έπαρχου της περιοχής για να γλιτώσετε τη ζωή σας και όχι στο Χριστό. Και όχι στο Χριστό. Αν θυσιάσεις και ορκιστείς τον Αυτοκράτορα, σώνεσαι. Δεν θυσιάζεις να ορκίσεις τον Αυτοκράτορα, δεν σώνεσαι. Τότε στο διωγμό εκείνο ο Άγιος Πολύκαρπος 23 Φεβρουαρίου 167 μετά Χριστόν, 23 Φεβρουαρίου 167 μετά Χριστόν, το Μεγάλο Σάββατο παρέδωσε, μετά από βασανιστήρια, θα το δούμε τώρα παρακάτω, παρέδωσε θυσιάζοντας το Πνεύμα του στον Κύριο, μαζί με άλλους 12 συναθλητάς. Προσέξτε το, μαζί με άλλους 12 συναθλητάς. Να δούμε του Αγίου με λίγα λόγια ορισμένα κομμάτια από τη ζωή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι περνούσαν από ποικίλα βασανιστήρια πριν φτάσουν να παραδώσουν το πνεύμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες. Ποικίλα βασανιστήρια. Τότε που κηρύχθηκε ο Διωγός είχε έφεση. Έφεση σημαίνει καυτή επιθυμία ο Άγιος να πάει να ομολογήσει τον Κύριο και να θυσιαστεί. Καυτή επιθυμία να αγκαλιάσει δηλαδή μια ώρα γρηγορότερα τον Κύριο. Του είπανε οι χριστιανοί της Μύργης, μην το κάνεις αυτό τώρα. Σε έχουμε ανάγκη όλοι. Και του συνέστησαν να φύγει από τον τόπο που είναι, όχι από τη Σμύρνη μέσα, αλλά από εκεί που έμενε σε κάποιο άλλο χώρο που να είναι κρυσφύγετο, να κρυφτεί να μην τον βρούνε. Αυτό το, σε αυτό υπάκουσε ο Άγιος Πολύκαρπος. Αλλά εκεί που βρισκότανε στο κρυσφύγετο, ας πούμε, σε μια αγροτική οικία ο Άγιος, όσες μέρες έμεινε στο κρυσφύγετο, τόσα ημερόνυχτα έμεινε άγρυπνος προσευχόμενος, κατ' όνομα λέει, όλους όσους είχε γνωρίσει, όλους, και όλες τις εκκλησίες που είχε ζήσει, τις μνημόνευε στην προσευχή του μέρα και νύχτα. Άγιος. Μελετάμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του Αγίου. Το μελετάμε και λέμε εμείς, δεν συγκρινόμαστε, μα δεν μας ζητάει αυτή τη στιγμή να συγκριθούμε με τον Άγιο, ούτε να κάνουμε τα ημερόνυχτα της προσευχής του Αγίου, γιατί είμαστε μπροστά του μικρή. Αυτό το μικρή θέλει ο Κύριος να ζούμε, να αισθάνεσαι ότι είσαι μικρός, πολύ μικρός, και να ζήσεις τα 10 λεπτά της προσευχής σου, αλλά να είναι 10 λεπτά προσευχής. Και τότε αυτό τα 10 λεπτά είναι σε με το Αγίου. Δεν υπάρχει θέμα, γιατί αλλιώς, αφού δεν μπορώ να κάνω να φτάσω τον Άγιο, άρα το ρίχνω έξω, δεν κάνω τίποτα. Θα κάνω το ελάχιστο που μου ζητάει. Αυτό που εγώ θεωρώ τίποτα, γέροντα, ρωτάει μια μοναχηδιά στο Παΐσιο το πρωί, και χτες και προχτές, γέροντα, βλέπω ότι δεν έχω προκοπή. Του ρωτάει, αυτό είναι καλό? Του λέει, κακό θα ήταν να μην έβλεπες ότι δεν έχεις προκοπή. Αφού βλέπεις ότι δεν έχεις προκοπή, αυτό είναι καλό. Θα βρεις τον δρόμο. Αυτή είναι η πώς αλλιώς, πώς θα γίνει. Το κακό, το κάκιστο είναι να λες ότι, ξέρεις, είμαι ο καλύτερος του κόσμου. Αυτό τι είναι, τίποτα αυτό. Αυτό είναι βάρβαρο. Είναι καταστροφή. Λοιπόν, ένα μικρό παιδάκι, ένας δούλος βασανίστηκε από τους διώκτες του Αγίου που ψάχναν να το βρούνε και πρόδωσε που ήταν ο Άγιος. Και τους οδήγησε το παιδάκι εκεί που ήταν ο Άγιος. Τους έκανε μία καταπληκτική υποδοχή ο Άγιος. Καταπληκτική υποδοχή. Εννοούμε σε ποιους είχαν υποδοχή, σε εκείνους που πήγαν να τον δέσουν, να τον οδηγήσουν στα θηρία. Λησμόνησα να σας πω ότι προσευχόμενος ο Άγιος είδε όραμα ότι
το μαξιλάρι του, εκεί που κοιμότανε, δεν κοιμότανε, όραμα είδα, είπε, πήρε φωτιά. Και του αποκαλύφθηκε και έναν τρόπο ότι με φωτιά θα φύγει. Με φωτιά θα το ρίξουν φωτιά, το κάψουν. Πήγαν λοιπόν οι διώκτες, μένουν σπίτι, τους φιλοξενεί και αυτοί στάθηκαν άναυδοι. Τι να κάνουμε σε αυτό τον άνθρωπο που ήρθαμε εδώ, δεν βρίσκουμε κάτι που να μας λύνει τα χέρια ώστε να το μαγκώσουμε, να τον πάμε δεμένο. Να μην του κάνουμε τίποτα κατά έναν τρόπο. Η συμπεριφορά του τους αφόπλησε εντελώς. Εντελώς. Παρά τα αυτά όμως, ήσαν υποχρεωμένοι να τον παραλάβουν. Το βάζουν πάνω σε ένα γαϊδουράκι για να πάει. Βέβαια, αναφέρεται στη βιογραφία του ότι πεζός από τη Σμύρνη πήγε στη Ρώμη. Πεζός, γέρον 86 ετών, σαν νεαρό παιδί, αφού είχε υποστεί προηγουμένως βασανιστήρια, οδηγήθηκε στη Ρώμη. Λέει, δεν μετράει σαν νέος η εξωτερική εμφάνιση, αλλά το σφρίγος και η δυναμική που διαθέτει η ψυχή του ανθρώπου μέσα. Έχεις δυναμισμό μέσα, δυναμισμό, είσαι νέος, είσαι σε ηλικία και σε εμφάνιση νέος και έχεις γυραλαία ψυχή, είσαι υπέργυρος. Λέει πάλι ο πατέρ Παΐσιος κάτι πολύ ωραίο πάνω σε αυτό, στο μυαλό μου έρχεται τώρα. Είχε έρθει κάποιος στο κελί μου και εγώ, λέει, υπέφερα από πόνο και κάποιος κύριος ήθελε να το δείξουμε τον δρόμο. Και λέω σε ένα παλικαράκι που είχα δίπλα μου, μπορείς να πας να του δείξεις. Και είδα, λέω, ο Γιώργος Παΐσιος, πριν του μιλήσω, ότι αισθανόταν ότι σήκουν βουνό επάνω. Λέει, σε αυτό δεν λέει, δεν ήταν ανάγκη να του πω πήγαινε, κουράστηκε πριν το πω. Κουράστηκε πριν το πω. Που σημαίνει, παλικαράκι ήτανε, αλλά βαριά τα πόδια. Βαριά τα πόδια ήταν. Λοιπόν, ο Άγιος είχε νεανική ψυχή και πήγε από τη Σμύρνη μέχρι τη Ρώμη πεζός, δέσμιος, δεμένος, εγμάλωτος. Θυμίζει τον Απόστολο Παύλο, και ο Απόστολος Παύλος τα πέρασε όλα με δεσμά στη Ρώμη. Με δεσμά στη Ρώμη. Οδηγήθηκε λοιπόν στη Ρώμη να δούμε τι ακριβώς του ζητήθηκε του Αγίου να κάνει. Πληγωμένος στο πόδι ο γέροντας, διαβάζω από ένα κομμάτι και μετά, συνέχισε παρατάφτα χαρούμενος το δρόμο του πεζός. Πεζός. Όταν μπήκε στο στάδιο, μπορεί κάποιος να έχει πάει στη Ρώμη από εσάς, υπήρχε το στάδιο, το αμφιθέατρο της Ρώμης και εκεί είχε θηρία. Λοιπόν, το οποίο ήταν γεμάτο από πλήθος ανθρώπων που ούρλιαζε και διψούσε για αίμα, θεϊκή φωνή ακούστηκε από τους μοναδικούς χριστιανούς που βρίσκονταν στο κέντρο του πλήθους και έλεγε ανάμεσα στο πλήθος των ιδωλολατρών που ούρλιαζε για να ρίξουν τον Άγιο στα θηρία, υπήρχε και ένα μικρό ποσοστό χριστιανών που άκουσε από ψηλά φωνή. Ίσχυε Πολύκαρπε και Ανδρίζου, κράτα και δείξε Ανδρία. Κράτα και δείξε Ανδρία. Μήπως θυμόσαστε τι είπα προηγουμένως, τι του γράφει ο Γιος Γιάννης. Γίνου πιστός άχρη θανάτου. Ο Ανθύπατος, τότε ο Ανθύπατος, ο εκείνος που ήταν εκεί υπεύθυνος, τον προέτρεψε να απαρνηθεί το Χριστό λέγοντας, λυπήσου τα χρόνια σου. Τον είδε γέρο 86 χρονών, τον είδε γέρο 86 χρονών και του λέει,
δεν λυπάσαι τα χρόνια σου που θα βασανιστείς και βασανίζεσαι. Και άλλα παρόμοια που οι διώκτες συνηθίζουν σε τέτοιες περιστάσεις. Ορκίσου στη τύχη του Κέσαρα, του αυτοκράτορα, και πες, έρε, έρε τους αθέους. Δηλαδή αυτό σημαίνει, το έρε, δύο λέξεις, έρε τους αθέους, σημαίνει πάρε από τη μέση μονομιάς τα κεφάλια όλων των αθέων. Των αθέων. Του είπε αυτοκράτορας να πει αυτό, γιατί άθεοι ονομάζονταν οι χριστιανοί. Επομένως, ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν υποχρεωμένος να πει στους θεούς των ειδώλων, ήταν υποχρεωμένος να πει πάρτε τα κεφάλια των χριστιανών που είναι άθεοι. Κοιτάζει λοιπόν ο Άγιος στο στάδιο γύρω γύρω, βλέπει τους ειδωλολάτρες που ήταν άθεοι και φωνάζει έρε τους αθέους. Καταλάβατε, να πάρει τα κεφάλια, όχι να πάρει, τρόπος του λέγει, των αθέων. Στις πιέσεις του Άρχοντα λέει να βρίσει τον Χριστό, να βλαστημίσει τον Χριστό, τον επίεζε να βλαστημίσει τον Χριστό. Απάντησε ο Άγιος Πολύκαρπος, 80 και 6 έτη δουλεύω αυτό. Τα πούμε, πόσο χρόνια, 86 χρόνια τη μέρα που γεννήθηκε, τόσο ήταν, 86, δουλεύω, υπηρετώ τον Κύριο και ουδέν με ειδίκησε και δεν μου έκανε ούτε το παραμικρό κακό, καμιά την ελαχίστη αδικία. Πώς δύναμε βλαστημίσε τον βασιλέα μου τον σώσαντά με, πώς μπορεί να βλαστημίσω εγώ που με, αυτό που δεν με αδίκησε το βασιλιά που με έσωσε. Ο Ανθύπατος του είπε, στη συνέχεια του είπε, έχω θηρία και θα σε παραδώσω σε αυτά αν δεν αλλάξεις γνώμη. Ο Πολύκαρπος απήντησε, κάλεσέ τα, γιατί είναι αδύνατο για μας να αλλάξουμε γνώμη και να περάσουμε από το καλύτερο στο χειρότερο. Τον καλούσε τον Άγιο Πολύκαρπο από τον Θεό του ελέους και της αγάπης να πιστέψει τα είδωλα. Από το καλύτερο ή στο χειρότερο, όχι, δεν γίνεται. Αντίθετα, είναι καλό να αλλάζεις για να πας από το κακό στο δίκαιο. Θα σε κάψω στην πυρά αφού περιφρονείς τα θηρία. Ο Πολύκαρπος τότε γεμάτος ορμή και χαρά του αποκρίθηκε, με απειλείς με πυρ το οποίο καίει προσωρινά και ύστερα από λίγο σβήνει, γιατί αγνοείς το πυρ της Μελούσης Κρίσεως και ο Νικολάσεως που επιφυλάσσεται και σας ασεβείς. Αλλά γιατί αργοπορείς, φέρε ό,τι θέλεις. Γιατί αργοπορείς, φέρε ό,τι θέλεις. Τότε ο Κήρυκας λέει, μετά τις απαντήσεις του Αγίου, φώναξε, ανήγγειλε τρεις φορές, ο Πολύκαρπος έχει ομολογήσει πως είναι χριστιανός. Το πλήθος μανιασμένο απέτησε να ξαπολύσουν αντίο το ένα λιοντάρι. Οι θεατές απ' έξω μανιασμένοι, ένα λιοντάρι να απεταπολύσουν. Αλλά όμως η θηριομαχία, γιατί στα θηρία ρίγνανε για θέαμα, είχε λέει τελειώσει, είχαν κουραστεί και είχαν κορτάσει τα λιοντάρια. Έπρεπε να βρουν λιοντάρι πεινασμένο, δεν υπήρχε, για να δουν το θέαμα πιο τέλειο, σε εισαγωγικά μέσα, πιο τέλειο. Λέει, τα λιοντάρια ήταν κουρασμένα, είχαν χορτάσει. Τότε δόθηκε διαταγή, όχι στα λιοντάρια, αλλά να ανάψουν φωτιά, να του κάψουν. Ότι είχε δει στο όραμα του Άγιος. Έτρεξαν λέει οι ειδωλολάτρες, ψάξανε μαζί
με τη βοήθεια των Εβραίων, μαζί με τη βοήθεια των Εβραίων, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κυνηγημένο Άγιο που να μην είναι δίπλα Εβραίος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού σταύρωσα τον Χριστό, πώς θα γίνει το πράγμα. Ξύλα, ανάβουνε φωτιά και στείλουν και πάρουν και μία σκάρα μεγάλη να χωράει το σώμα του Αγίου. Βγάζει τα παπούτσια, για πρώτη φορά λέει στη ζωή του, και δεν τα έβγαζε τα παπούτσια για να μην του φυλάνε τα πόδια, επειδή τον είχαν σε μεγάλη περιοπή Άγιο από τη ζωή που ζούσε ο Άγιος, πολύ καρπός, για να μην τα προσκυνήσουν τα πόδια του. Εκεί τα έβγαλε και ανέβη και λέει, μάλιστα τους είπε, μη πήρανε, λέει, είχαν και, και πάσαλο, πασάλους, για να τον δέσουν να μην κουνηθεί καθόλου την ώρα που θα κεγότανε. Και σου λέει, μη με δένετε σε πασάλους, αυτός που με έφερε εδώ θα με κρατήσει ακίνητο την ώρα που θα καίγομαι. Θα καίγομαι σαν λιβάνι και σαν χρυσάφι στο χωνευτήρι που θα καθαρίζει την ψυχή. Δεν τον έδεσαν τον Άγιο. Απλωμένος πάνω στη σκάρα, άναψε φωτιά, αλλά η φωτιά, λέει, φύσαγε ο άνεμος και έκανε ένα κύκλο σαν ιστείο καραβιού, σαν πανί καραβιού. Και από την πλευρά που ήταν ο Άγιος δεν ήταν φωτιά, από την άλλη που δεν χρειάζεται φωτιά, ήταν φωτιά και δεν κεγόταν το σώμα του. Τότε, λέει, τις στιγμές εκείνες αισθάνθηκαν ότι μια ευωδιά από το σώμα του βγήκε, θυμιάματος ουράνιου που πήρε τις μύτες, εκείνο που καταλαβαίνανε ότι πήρε τις μύτες. Επειδή είδε ο Ανθύπατος ότι δεν τελείωνε ο Άγιος, δίνει διαταγή, πάρτε το κεφάλι. Και του πήραν το κεφάλι. Και του πήραν το κεφάλι. Όταν είδαν, βέβαια δόθηκε διαταγή, να του κάψουνε μέχρι τελευταίο μόριο του σώματος, να μην μείνει τίποτα. Αλλά πρόλαβαν, λέει, οι χριστιανοί, και μόλις πήραν ορισμένα λίγα Άγια Λείψανα του Αγίου, πολύ λίγα Άγια Λείψανα. Και την ημέρα, λέει, που τελείωσε ο Άγιος, την ημέρα αυτή τη γιόρταζαν, για να ακούσουμε κι εμείς που έχουμε αποχρωματιστεί από βίους Αγίων, να ακούσουμε ότι την ημέρα που τελείωσε στο μαρτύριο ο Άγιος, την ημέρα αυτή τη γιόρτασαν σαν ημέρα γενεθλίων του Αγίου. Γενεθλίων, όχι τέρματος ζωής, όχι τέρματος ζωής. Έτσι τελείωσε, λοιπόν, 23 Φεβρουαρίου ο Άγιος το 167. 23 Φεβρουαρίου. Θα επαναλάβω και άλλη μια φορά μετά από αυτό για να δούμε τι σημαίνει Άγιος και Μαρτύριο Αγίου. Μας πληροφορεί ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος και λέει τα εξής. Μαρτύρων γάρ θάνατος, πιστών εστί παράκλησης. Όταν, λέγει, βλέπεις πως τερματίζει τη ζωή ένας μάρτυρας, παίρνεις εσύ, λέει, παρηγοριά, δύναμη από του Αγίου το μαρτύριο. Δεύτερον, από το μαρτύριο του μάρτυρος βλέπεις την παρησία της Εκκλησίας. Παρησία. Αυτό τι σημαίνει, θα το πω στη γλώσσα του Κυρίου, ως τις ομολογήσει με ενώπιον των ανθρώπων, εκείνος που θα με ομολογήσει, που σημαίνει θα έχει το θάρρος, θα έχει την τόλμη, θα έχει την ανδρεία να μιλήσει για το όνομά μου μπροστά στους ανθρώπους, αυτό σημαίνει παρησία. Παρησία, λέει, εκκλησιών παρησία. Απλά, λοιπόν, ο Άγιος μόνος έδειξε θάρρος, ανδρεία, τόλμη, παρησία μπροστά στο αμφιθέατρο ολόκληρο. Η Εκκλησία του Χριστού το δείχνει αυτό
με τους μάρτυρες όλων των εποχών. Είμαι παρούσα με αυτόν τον τρόπο. Το καταλαβαίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο είμαι παρούσα εκκλησία. Μόνο με το μαρτύριο και μόνο με το ίσχυε Πολύκαρπε, Ανδρίζου. Αυτό σημαίνει η παρουσία της εκκλησίας. Χριστιανισμού σύστασης χωρίς των μαρτύρων το αίμα, σύστασης χριστιανισμού δεν υπάρχει. Σύσταση σημαίνει στερέωσης. Στερεώνεται, απλώνεται, γίνεται στον κόσμο όλο γνωστό με το αίμα των μαρτύρων, το όνομα του Χριστού. Στερέωσης χριστιανισμού. Θανάτου κατάλυσης. Θανάτου κατάργησης. Μα καταργείται ο θάνατος. Και εγώ ερωτώ εμάς και όλους τους άλλους. Ποιος στους μάρτυρες, ποιος τους μάρτυρες τους έπεισε να θυσιάσουν τη ζωή τους που είναι τόσο γλυκιά. Ποιος τους έπεισε και παρακαλώ ξεκινάμε 1, 2, 3 μετά Χριστόν, 10, 20, 30 μετά Χριστόν, 50, 100, 2000 χρόνια μετά Χριστόν έχει η εκκλησία μας αράδα μάρτυρες, στη σειρά μάρτυρες, πέρα για πέρα. Ποιος έχει πείσει όλους αυτούς ώστε να λένε ή Χριστός ή θάνατος. Αν δεν υπήρχε Ανάσταση, δεν θα μαρτυρούσαν όλοι αυτοί οι μάρτυρες όλων των εποχών. Αποδεικνύουν οι μάρτυρες ότι ζει ο Κύριος, ότι είναι Αναστάς ο Κύριος. Γι' αυτό και θυσιάζονται ανά τους αιώνες οι μάρτυρες όλων των γενεών. Άρα είναι θανάτου κατάργησης το μαρτύριο του μάρτυρα. Ο θάνατος του μάρτυρα. Και Αναστάσεως λέει απόδειξης. Και Αναστάσεως απόδειξης. Τελειώνοντας, μη σας κουράσω, θα είχα πολλά του Χριστό μου να αναφέρω, με τα εξής τελειώνω. Ότι δεν είναι το μαρτύριο κάθε μάρτυρα έργο ανθρωπίνης δύναμης, το αποδεικνύουν λέει οι σωριδών, οι εκατομμύρια μάρτυρες, τα δισεκατομμύρια μαρτύρων όλων των γενεών. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί που τα αποδεικνύουν, τι έκαναν λέγει. Μαρτύρησαν όχι μόνον άνδρες αλλά και γυναίκες και παρθένες απειρόγαμες χωρίς γάμο και μικρά παιδιά και όχι μόνον μαρτύρησαν αλλά ήσαν πεισμένοι 100% όλοι αυτοί ότι η παρούσα ζωή μπροστά στον Χριστό δεν αξίζει. Ότι αντιμετώπιζαν τα θηρία, ότι ηρωνεύονταν τη φωτιά, ότι αντιμετώπιζαν κάθε είδος βασανιστηρίου και τιμωρία και ότι βιάζονταν οι μάρτυρες λέει να πάνε σε αυτό που λαχταρούσε η ψυχή τους, να πάνε στην αγκαλιά του Χριστού. Στην αγκαλιά του Χριστού. Έλα, τι κάθεσαι, δεν είπε ο Άγιος Πολύκαρπος που μόλις προηγουμένως αναφέραμε, ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο, να πάω γρήγορα στην αγκαλιά του Κυρίου. Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, με ποια λογική θα οδηγούνταν οι μάρτυρες στο μαρτύριο, για ένα ψέμα. Τόσων αιώνων άνθρωποι απατηθήκανε και θυσιαστήκανε για ένα ψέμα. Χριστός ανέστη και καταργήθηκε θάνατος. Ακούμε λοιπόν, πού σου θάνατε το κέντρο, πού είναι άδει, πού είναι θάνατε το κεντρί σου, που κεντρίζεις και θανατώνεις. Αποδεικνύει ο Χριστός με το θάνατό του, αποδεικνύει ο μάρτυρες με το θάνατό τους ότι ζει ο Κύριος, ζει και βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων. Ε,
Τελειώνοντας λέγω το εξής. Είναι κρίμα, είναι δυστυχία που λείπει η παιδεία, η αγωγή που μπορεί να πάρει κανείς μελετώντας, όχι διαβάζοντας, μελετώντας βίο Αγίων. Ο βίος των Αγίων είναι δύναμης, ο βίος των Αγίων είναι φως, είναι ήλιος, είναι ανατολή. Ο βίος των Αγίων είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Τι είπε ο Κύριος? Όλοι αυτοί είναι οι δικοί μου οι ποιμένες, είναι τα παιδιά μου, είναι τα αδέρφια μου. Και μέσα στην Αγία Αποκάλυψη λέει, είδα ο Άγιος Ιωάννης, είδα τους πεπελεκισμένους, είδα, λέει ο Γιάννης στον ουρανό επάνω, το όραμα που είδε, τους πεπελεκισμένους, εκείνους που δεχτήκανε μαστίγιο, τσεκούρι στο κεφάλι, πελεκίστηκαν δηλαδή, κάτω από το θρόνο του Θεού, να φοράνε λευκά ημάτια, κάτω από το θρόνο, τέτοια είναι η δόξα τους, λευκά ημάτια, και να αναπέμπουν προσευχές, σαν λιβάνι, λέει, ως λιβανωτός. Να ευχηθούμε ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα και όλη η χωρία των Αγίων να μας φωτίζουν, ώστε εμείς βεβαίως αδυνατούμε μόνοι μας να κουνήσουμε και ένα πετραδάκι. Αδυνατούμε 100%. Αλλά έχουμε μέσα μας, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, δύναμη, όχι δική μας, τη χάρη του Κυρίου δηλαδή, δύναμη που δεν νικέται. Μίζων ο εν ημίν, είναι πολύ, πάρα πολύ ανώτερος εκείνος που είναι εν ημίν, που είναι μέσα μας, παρά ο αντικείμενος, παρά εκείνος που είναι απέναντί μας. Συνεπώς, με τη δύναμη εκείνου που είναι μέσα μας, που εκείνος ξέρει τον τρόπο που θα γίνει η εξοδός μας, μπορούμε και εμείς με τη δύναμή του να φτάσουμε εκεί που έφτασαν και οι Άγιοι. Αμήν. Αν θέλετε να πείτε κάτι, αν θέλετε αυτό, ευχαρίστως. Θα μας περιμένει και ο Βασιλάκης και οι άλλοι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι κρίμα να μην ασχοληθούμε με τους βίους των Αγίων. Είναι μεγάλο κρίμα. Αυτό μας λείπει και δεν έχουμε χριστιανική ζωή. Μας δίνουν φτερά οι Άγιοι. Γεια σας, Ευαγγελάκη. Συγγνώμη, αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, δηλαδή ο Συναξαριστής, είναι πάρα πολύ απλός, πολύ όμορφος και αξίζει τον τόπο να το διαβάσει. Πολύ κατανοητός. Το βίο Αγίων, για να έχει μία. Το έχω διαβάσει. Κατανοητός, πάλι. Το έχω διαβάσει, να διαβάσει, να διαβάσει. Ό,τι και να διαβάσεις, καλό είναι. Καλό είναι. Καλό είναι. Ό,τι και να διαβάσεις, αυτό βέβαια. Από τα περιοδικά είναι εφημερίδες καλύτερα. Αλλά εμείς των Αγίων είναι υλικό. Να κάνουμε τι κάνουμε για αυτό που είπες είναι πολύ, πώς το λένε, πολύ φθηνό. Συγγνώμη για τη φράση. Από τα διαβάζουμε εφημερίδες. Η εφημερίδα είναι... Το τελευταίο δεν είναι. Είναι ούτε τελευταίο δεν είναι. Αλλά το βίο Αγίων είναι άλλο πράγμα. Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ευδής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέργηση μας πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον πονιό. Διευκόνω, Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βαγγέλη, σου βάζει και το όνομα στην τηλεόραση. Γιατί
Σε έδειξε ωραίο, ωραίο. Ακούει Βαγγέλη. Βαγγέλη και τώρα. Βάγγελο Θεοχάρη. Δεν μου ξεχάσουμε. Γιατί, έχω κάνει τίποτα. Όχι, σε να το εισπάσει. Γιατί μίλησα και εγώ γι' αυτό. Κύριε Βασίλη που ξέρει. Σε δεν είναι Βασίλη.